Για το σημερινό βίντεο ήμουν σε σκέψη για το τι βίντεο να βάλω. Κάτσα λοιπόν να κάνω μια μικρή έρευνα, μπας και μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Ύστερα από λίγη ώρα μου ήρθε μια φλασιά στο μυαλό με όνομα Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλλά δεν ήθελα να βρω γνωστά σκηνικά. Ήθελα να βρω κάτι που μπορεί να το ξέρετε, αλλά μπορεί και όχι. Και μετά από λίγο ψάξιμο πέφτω πάνω σε αυτό. Σαγαφλιάς. Το τραγούδι αυτό λέγεται σεξ με το σαγαφλιά. Ένα, δύο και... Κάνε σεξ κορίτσι μου, η ζωή μας είναι λίγη. Ο Θεός μας κάνει συμφώνω με τη ζωή. Που κάποτε όμως λίγη, τι θα πάθεις. Θα σου πέσει η πόλυψη, θα σου πέσει η μέση, θα σηκώσει βαρύ. Τι λόγια αρμόζουν τώρα γι' αυτό. Okay, αφήνουμε στην άκρη το γεγονός ότι δεν τραγούδαγε αλλά μίλαγε, λες και είχε πιάσει διάλογο και απλά έπαιζε μουσική στο background από πίσω. Πάνε στο διάλογο και οι στίχοι, που έμοιαζαν λες και ήταν βγαλμένοι από ο κακόγουστο τσότα του 90. Πάνε στο διάλογο και τα παιχνιδάκια με την κάμερα. Και οι κινήσεις μόγκολου χιμπατζή. Και ο καφές που άραζε στη γωνίτσα του. Φτύγα μου αλυσίδα όμως, τι ρόλο βαράει! Αλλά εντάξει, μετά το ξανασκέφτεσαι και λες ότι κάτι άτομα σαν κι αυτόν δεν παίζει να πηγαίνανε μόνοι τους να γίνουν ρεζίλοι. Ήταν βαλτοί για να ανέβει η τηλεθέαση με γελιότητες. Δηλαδή, πέρα από αυτούς που έχουν όντως κάποιο πρόβλημα, δεν γίνεται να πηγαίνει κάποιος μόνος του, να γελιοποιείται έτσι, νομίζοντας ότι τραγουδάει κιόλας. Εντάξει, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Τώρα, ας πούμε, για την κυρία Αλεξανδράτου, τι να πεις. Έκανε διάλειμμα από τις μπούτσες και λέει: τι θα κάνω, ας γαμίσω και τη μουσική, ας βιάσω και αυτό το ωραίο τραγούδι. Αυτή είναι η λεγόμενη στροφή στην ποιότητα. Και τι σκέφτεται άραγε όταν τραγουδάει η Τζούλια? Όλη τη ζωή μου δίνω κόλο και μουνί. Ντύθηκε η μύγη Μνοκοτόπουλου και βγήκε να τραγουδίσει Ασλανίδου. Να, ζών. Βέβαια, ίσως τραγουδάει καλύτερα από ό,τι πηδιέται. Το μόνο που έλειπε ήταν να την πηδάει κιόλας κάποιος πάνω στο πιάνο και μετά θα μιλάγαμε για τσόντα musical. Απλά φανταστείτε τι μπορεί να έκανε όταν ήταν μικρό αυτό το τσόκαρο. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ένα μικρό κοριτσάκι εδώ, θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο σοβαρά. Στο μεγαλύτερο μέρος του βίντεο βλέπω ότι έχει επηρεαστεί από τα βίντεο κλιπ που βλέπεις στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ, βγάζει μάτι αυτό. Νιώθω ότι ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι πόσο, 10, 11 χρονών, δεν πρέπει να χορεύει έτσι. Okay, δέχομαι το εξής. Γουστάρει να χορεύει, γουστάρει να τραγουδάει, και ναι, να συνεχίσει να το κάνει, αλλά όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και τουλάχιστον όχι ακόμα. Μόλις μεγαλώσει και οριμάσει και ξαναδεί αυτό το βίντεο, τότε θα καταλάβει αν όντως θέλει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο ή όχι. Αλλά να είναι επιλογή της. Και όχι επειδή επηρεάστηκε από κάτι διάσημο ή κάτι γνωστό που το είδε και είπε θα το κάνει και εκείνη για να νιώσει καλύτερα. Γιατί κρίμα δεν είναι να καταλήξει και αυτή σαν κάτι άλλες. Πολύ κρίμα. Και για να μην κλείσω όμως το βίντεο έτσι σοβαρά, να κάνω μερικές τελευταίες ερωτήσεις. Όταν αυτή η μαλάκο λέει «Όλη τη ζωή μου δίνω», τι εννοεί? Καλά, για το σώμα κάτι έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι λίγο πολύ. Πουτάνα! Και τελευταίο, η μαύρη πού είναι? Εντάξει, σκάω αντίο. Bloopers. Πάνε στο διάλογο και οι στίχοι λες και ήταν... Πάνε στο διάλογο και οι στίχοι που έμοιαζαν λες και ήταν... Λες και ήταν κα, τι κα, τι κα. Πάνε στο διάλογο και οι στίχοι και... Πια, τι και μωρέ. Βέβαια, ίσως τραγουδάει καλύτερα από ό,τι πηδιέται. Δεν μπορώ να το πω αυτό χωρίς να κρατήσω. Βέβαια, ίσως τραγουδάει καλύτερα από ό,τι πηδιέται. Το μόνο που έλειπε ήταν να την πηδάει κάποιος πάνω στο πιάνο και μετά θα μιλάγαμε για τσόντα music. Τι έχω γράψει ρε μαλάκα! Το μόλο που. Το μόλο. Ποιο μόλο? Αυτό το μόλο. Μόνο που έλειπε ήταν να την πήδαγε κιόλας κάποιος πάνω στο πιάνο και μετά θα μιλάγαμε για τσόντα musical. Γαμώ το, δεν θα κρατηθώ. Γαμώ! Απλά φανταστείτε τι μπορεί να έκανε. Ότατα. Και τελευταίο. Η μαύρη που είναι. Και τελευταίο. Η μαύρη που είναι. Γαμώ την πουτάνα μου! Και τελευταίο.
μαύρη που είναι, δεν μπορώ άλλο.